Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι με προβληματίζει η μεθόδευση εκδίκασης και η μεθόδευση πώς θα φέρνανε το αποτέλεσμα αυτό από την αθλητική δικαιοσύνη των δύο μεγάλων υπευθύνων. Οι δύο μεγάλοι υπεύθυνοι, καταρχήν είναι οι δύο μεγάλοι της Αθήνας. Η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών, το τονίζω αυτό, γιατί και εμείς είμαστε ο Παθεσσαλονίκης Αθλητικός Ομίλος Κωνσταντινοπολιτών, ομάδες οι οποίες έχουν έρθει από την προσφυγιά. Τονίζω δε ότι και ο Ολυμπιακός είναι ομάδα της προσφυγιάς, γιατί και αυτός πάλι από πρόσφυγες έχει ιδρυθεί, και πώς αυτοί οι δύο σύλλογοι, σε συνεργασία όμως με τους μεγάλους μαγείρους, και οι μεγάλοι μάγειροι ήταν οι δύο διαιτητές, οι κύριοι Αρετόπουλος και Κομίνης, και εδώ είναι πλάκι βέβαια με τον κύριο Κομίνη και ο κύριος Ποντίκας, Ποντίκης πώς λέγεται. Ποια ήταν η μεθόδευση? Πάση θυσία να μην αγωνιστούν. Να βρουν έναν τρόπο να κερδίσουν το παιχνίδι στα χαρτιά. Η ατυχέστατη στιγμή για τον ΠΑΟΚ συνέβη με εκείνο εκεί το πέταγμα ενός ρολού από αριθμομηχανή, όπου ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και θρύλος στο ποδόσφαιρο, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γκαρθία, παρήσανε το πεθαμένο. Και όλη η άλλη μεθόδευση, η οποία έγινε βέβαια τον κύριο Ρετόπουλο, ο οποίος χωρίς καμία εδώ, άλλα έγραψε στο φύλλο αγώνος και άλλα έγραψε στην επακολουθήσισα συμπληρωματική του αναφορά. Και όχι μόνο αυτό, και οι δύο διαιτητές έκαναν το ίδιο πράγμα. Δεν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο να δώσουν λήξη στον αγώνα. Μάλιστα, ο κύριος Αρετόπουλος δεν έγραψε τίποτα για την αποχώρηση του Ολυμπιακού άνευ αδείας από τον αγωνιστικό χώρο. Καμία δύο. Ούτε ο άλλος να πει ότι με ρωτούσαν το αποτέλεσμα ή της ΑΕΚ για να βγουν πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν λέει πουθενά ότι τους κάλεσε και δεν βγήκανε. Που αυτό σημαίνει και για τις δύο ομάδες. Η μία αποχώρησε από μόνη της, άρα αυτή μηδενίζεται. Η δε άλλη δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο να τελειώσει τον αγώνα, άρα και αυτή μηδενίζεται και είδαμε το τέλος. Ένα είναι αυτό. Η μεθοδολογία ή η βία. Πώς θα μπορέσουν να φέρουν τα πράγματα ώστε να μην πεθεί το ποδόσφαιρο στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά στα χαρτιά. Όσον αφορά την είδηση του κ. Ιβάν Σαββίδη, ήταν ατυχήστατη στιγμή για τον ίδιο και για την ομάδα μας. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη και από την άλλη πλευρά όχι μόνο ζήτησε συγγνώμη, αλλά έχει τιμωρηθεί ιδιαυστηρότατα. Με τον τριετή αποκλεισμό του από τους αγωνιστικούς χώρους. Χώρια ότι η ομάδα μας θα παίξει συνολικά 10 παιχνίδια σε αυτή την σεζόν χωρίς φιλάθλους. Και ένα που δεν έγινε το παιχνίδι, και ήταν η φιλαθλή μέσα και δεν είδαν επομένως και πάλι τον ΠΑΟΚ να αγωνίζει, ήταν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και όλοι αυτοί πληρώσαν και εισιτήριο ή είχαν διαρκείας. Είναι τραγικό λοιπόν να οδηγούνται εκεί τα πράγματα και να πονέμεται κατά αυτόν τον τρόπο η δικαιοσύνη. Η άλλη διάσταση είναι ότι με αυτές τις συμπεριφορές χωρίζουν την Ελλάδα στα δύο, σε βορρά και νότο. Να μην ξεχνάνε κάποιοι ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και η διέλυση Ιουγκοσλαβίας. Από ένα παιχνίδι που έγινε στο Ζάγκρεπ, αν δεν κάνω λάθος. Που δεν κάνω λάθος. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σοβαροί και οι υπεύθυνοι των ομάδων, αλλά και η αθλητική δικαιοσύνη και οι αυτοί οι οποίοι πήραν την ιδιότητα του διαιτητού. Μα ποιο διαιτητού? Ο διαιτητής σημαίνει ότι είναι δίκαιος πάνω απ' όλα. Και έλειψε παντελώς η ισονομία, η ισοπολιτεία και η δικαιοσύνη για τις ομάδες, όχι μόνο της Βορρά, αλλά μην ξεχνάμε και τι υπέστη και μια άλλη ομάδα. Όταν έπαιξε κύπελο, τότε με τον Ολυμπιακό. Και αυτή ήταν μια ομάδα του Νότου. Από την Τρίπολη. Ήτανε ο Αστέρας, που δεν πήρε ποτέ το κύπελλο Ελλάδος. Ως εκ τούτου, αυτοί οι άνθρωποι αντί να ενώνουν μέσω του αθλητισμού την πατρίδα μας, τη διαχωρίζουν. Και από την άλλη πλευρά μια πολιτεία η οποία είναι παντελώς άδικη στις συμπεριφορές. Σε έργα υποδομών, σε έργα συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε ενίσχυση των ομάδων του Βορρά. Εδώ υποβάσκει ο Ηρακλής για ελάχιστα χρέη. Και από την άλλη μεριά συζητάμε για ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πάνω από 100 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν είχε 300. Και το συζητάνε αν θα πρέπει να υποβαστεί ή όχι. Αυτή είναι η έννοια της δικαιοσύνης. Μήπως αυτοί κάνουν ένα άλλο μεγάλο έγκλημα και δημιουργούν ένα τεράστιο κενό στη συνειδησιακή συνύπαρξη των Ελλήνων οι οποίοι κατοικούν στο Βράχα στο Νότο και έχουμε και μια και κάποιους άλλους οι οποίοι θέλουν μας να δωρήσουν στους Σκοπιανούς το όνομα της Μακεδονίας μας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν Ερντογάν, τα τύρανα τα οποία μας αφισβητούν και μας μιλάνε για τσάμικο, τους Σκοπιανούς οι οποίοι μας αφισβητούν το όνομα της Μακεδονίας και καθόμαστε και τους ανεχόμαστε. Και αντί να γίνουμε όλοι οι Ελλήνες μια γροθιά και μέσα του αθλητισμού να ομονοήσουμε
και να βγούμε μπροστά ενωμένοι ακόμα και στα εθνικά μας συγκροτήματα, κάνουν το εντελώς αντίθετο. Αυτό ήθελα να φέρω το μήνυμα, όχι κύριο σε εμάς τους Βορειοδαβίτες, γιατί εμείς είμαστε πάνω απ' όλα υπερβολικά ερωτευμένοι με την πατρίδα μας, αλλά για αυτούς οι οποίοι κατοικούν στο ΝΑΤΟ, ότι πρέπει επιτέλους να σκεφτούν ότι το αθηναϊκό κέντρο πρέπει να τελειώσει και να σταματήσει αυτή η νοοτροπία, η οποία έχει διχαστικά αποτελέσματα. Με πείραξε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Δίνουν ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά και όχι στους αγωνιστικούς χώρους. Και θα ήθελα πάρα πολύ τα δευτεροβάθμια να ξανασκεφτούν αυτά τα οποία γίνονται. Αυτό ήθελα να πω όσον αφορά το θέμα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μονάχα το ποδόσφαιρο ή οι υπόλοιπες αθλητικές διοργανώσεις. Είναι, πάρτε παράδειγμα, πώς προχωράει το μετρό στην Αθήνα, τι επεκτάσεις έχουν γίνει και πώς φέρνεται το μετρό της Θεσσαλονίκης μας. Και για ποια χιλιόμετρα μιλάμε. Πάρτε όλα τα υπόλοιπα έργα. Μια εγκαταλειμμένη Βόρεια Ελλάδα. Μια σύνδεση η οποία δεν υπάρχει βιομηχανική ζώνη και η ανεργία έχει χτυπήσει στο κατακόρυφο αυτή την πατρίδα. Και πολύ περισσότερο στη Θεσσαλονίκη. Με 60% των νέων παιδιών να μην εργάζονται. Να μην μιλήσω λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισοκατανομή όσον αφορά το ενδιαφέρον της πολιτείας σε βορρά και νότο. Και αυτό ακριβώς πρέπει να κοιτάξουν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, είτε είναι συμπολίτευση είτε είναι αντιπολίτευση, είτε διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Και όταν παίρνουν ακόμα και για αθλητικά θέματα θέσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και το λέω για όλους. Δεν μπαίνεις όταν είσαι σε υπεύθυνη θέση, κύριε Γκίνα. Όταν είσαι υπεύθυνο άτομο, όταν είσαι θεσμικό όργανο, ξεχνάς και την τοποθέτησή σου και την αθλητική και την πολιτική. Είσαι πάνω απ' όλα ενωτικός, είσαι πάνω απ' όλα Έλληνας, είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος ο οποίος είσαι έτοιμος να δώσεις τα πάντα για την πατρίδα σου. Αυτός είναι ο ρόλος αυτών οι οποίοι επέρονται ότι κυβερνούν αυτή τη χώρα ή την αντιπολιτεύονται για να την κυβερνήσουν αργότερα. Θα έπρεπε να είναι απόλυτα δίκαιοι και να μην παίρνουν θέση. Αυτό ήθελα να τονίσω. Εκείνο όμως που θα ήθελα να προτρέψω τον αγαπητό κύριο Ιβάν Σαββίδη να μην εγκαταλείψει τον αγώνα του και ως σαντέος πόντιος να επιμείνει ακόμα περισσότερο και να φτιάξει το όνειρο των ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ για μια νέα τούμπα που θα μας δώσει την επανεκκίνηση για μεγάλα επιτεύγματα. Επιτέλους, η νέα τούμπα, η νέα μεγάλη τούμπα, το νέο μεγάλο σπίτι του ΠΑΟΚ, μαζί με τη βοήθεια προς όλα τα αθλητικά τμήματα και κυρίως προς αυτά τα οποία μας έχουν δοξάσει. Τονίζω το θέμα του μπάσκετ. Πάρ' το στα χέρια σου. Δεν μπορεί σήμερα η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να μονοπολούν το μπάσκετ και εμείς να χυμάζουμε. Πάρε το βόλεϊ, πάρ' τα όλα. Πάρ' τα όλα και ανέβηξέ τα. Έχεις τη δυνατότητα και έχεις και τη θέληση. Και να σταθούμε και εμείς κοντά τους. Σε όλους αυτούς που εργάζονται, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Σαββίδης, είναι όλα αυτά τα τμήματα. Είναι όλα τα τμήματα υποδομών τα οποία αγωνίζονται. Και γι' αυτό θα πρέπει, αν θέλουμε να κάνουμε μια σωστή ΠΑΕ, μια σωστή ΚΑΕ, από μέσα από τα τμήματα υποδομών να στελεχούν οι ομάδες μας. Και μονάχα σε επίκαιρες θέσεις, σε 3-4 θέσεις, για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, να έρχονται παιχταράδες. Αλλιώς δεν κάναμε τίποτα. Εάν δεν είσαι μια υγιή επιχείρηση, ισοσκελισμένη στον προϋπολογισμό σου και να βγάζεις κέρδη από τα δικά σου παιδιά, τότε δεν έκανες τίποτα. Και συνέχεια θα κοιτάζεις προς αυτόν ο οποίος είναι ο ευεργέτης σου. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πάντα ευεργέτης. Δεν θα είναι εσύ ο κύριος Σαββίδης. Εύχομαι να συνεχίσει και ο γιος του και όλοι οι άλλοι να είναι οι ευεργέτες του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει η ομάδα να γίνει αυτοδύναμη, να μπορεί να είναι αυτοσυντηρούμενη. Τότε θα μιλήσουμε ότι πάμε μπροστά. Στρατηγέ, θα θέλω να μας πείτε δύο κουβέντες και για την ιδιότυπη ομοιρία των δύο Ελλήνων στρατιωτών που παραμένουν έγκλειστοι στις τουρκικές φυλακές. Είναι μια τραγική περίπτωση, η οποία βασανίζει τις οικογένειες αυτών των δύο στρατιωτικών, γιατί μιλάμε για έναν ανθιπολογαγό της Χωρίς Ευελπίδων και ένα για μόνιμο υποξηματικό. Επαγγελματίο πλήτης, ο οποίος μάλιστα ένας, ο ανθιπολογός είναι από την Καστοριά και τώρα το παλικάρι είναι από την Ορεσιάδα. Ζούνε τραγικές στιγμές εν ώψη των Αγίων ημερών του Πάσχα. Η συγκεκριμένη χώρα, επειδή έχω ζήσει 6 χρόνια εκεί, σε αποστολή φυσικά, όταν ήμουν στρατιωτικός ακόλουθος και ακόλουθος άμυνα στην Άγκυρα, έχω να πω ότι είχε και έχει σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας. Σοβαρό έλλειμμα στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη γείτονα επιτέλους να αποδείξει ότι θα μάθει να σέβεται συνθήκες, συμφωνίες και διεθνές δίκαιο, τα οποία έχει ξεχάσει παντελώς. Κλιμακώνει συνεχώς την ένταση στο Αιγαίο, είτε στον αέρα, είτε στη θάλασσα, και τώρα το κλιμάκωσε και στο χερσαίο χώρο. Διότι αυτό το επεισόδιο, κατά τη γνώμη μου, ήταν ένα που έπρεπε να εκκληθεί στις υπόλοιπες ώρες. Ήταν ένα σύνηθες μεθοδιακό επεισόδιο. Το ανεβάγανε σε μέγιστο, φτάνουν να κοντουρημονούν, να λένε ότι πιάσαμε,
μιλάνε για χαμένους πολέμους από την πατρίδα μας και ξεχνάνε ότι άνθρωποι όπως ήταν ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης μπορέσαν και απελευθερώσαν στην πατρίδα. Γιατί είχαμε και πρόσφατα την 25η Μαρτίου, όταν ήταν αυτή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ποτέ δεν ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός. Προδόθηκαμε. Και επειδή δεν πρέπει να ξαναπροδοθούμε, θα πρέπει, αν θέλουμε να έχουμε ειρήνη, να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Αυτή είναι η προτροπή που έχω να κάνω όσον αφορά για τα δύο παιδιά. Θα πρέπει να ανατινάξουμε το σύμπαν. Και όταν λέω το σύμπαν, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ παίρνουν αυτές τις περίεργες αποφάσεις και στάσεις, και ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα άλλο, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς να κλείνουν δουλειές. Μην ξεχνάτε ότι από 1η Ιανουαρίου η Γερμανία υπέγραψε 31 συμφωνίες πώλησης οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Πολλά εκατομμύρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν παραγγελία 7 δισεκατομμυρίων από την Τούρκα Βάγιο-Λαρίδη για τις τουρκικές αεροπορικές γραμμές για αγορά αεροσκαφών Boeing. Από την άλλη πλευρά, η Ιταλία εκόφευσε και σηκώθηκε και έφυγε από κάτω από την Κύπρο το γεωτρύπανό της, ενώ όφιλε να παραμείνει εκεί και να προστατευτεί. Είμαστε σε μια θέση που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είμαστε μια γροθιά οι Έλληνες. Και δυστυχώς αποφάσισαν αυτές που πάνε να πάρουν τώρα, να δώσουν το όνομα της Μακεδονίας. Άκουσαν να μιλάνε από τώρα οι Έλληνες, χωρίς να έχουν απαιτήσει από τη γειτονική χώρα να τα ξεχάσει όλα περί αλυτρωτισμού, περί παραβιάσεως της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας, περί παραχάραξης. Γιατί περί παραχάραξης πρόκειται, έχουμε από την άλλη πλευρά μια χώρα η οποία δεν σέβεται τίποτα. Και αυτή είναι και η Αλβανία με το Θάμικο, οι οποίοι διεκδικούν και περιουσίες και μάλιστα μας ζητήσαν να κάνουμε και μνημείο πεσόντων των Τζάμιδων, που μαζί με τους φασίστες Ιταλούς και Γερμανούς κατέσφαξαν την Ήπειρο. Και από την άλλη μεριά οι Σκοπιανοί να παραχαράσουν την ιστορία, οι οποίοι παραχαράσουν και τι άλλο. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της πατρίδος των. Διότι οι ίδιοι ουσιαστικά είναι πλέον μειοψηφία εκεί. Και ζουν άλλοι τόσοι λαοί. Και γιατί αυτοί πρέπει να ονομαστούν Μακεδόνες? Είτε είναι Αλβανοί, είτε είναι Σέρβοι, είτε είναι Βούλγαροι, είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι 350.000 Έλληνες. Βλάχοι και Σαρακατσάνοι και ντόπιοι Μακεδόνες οι οποίοι ζουν εκεί. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχουν τις τύχες αυτής της πατρίδος να σεβαστούν τους κόπους, το αίμα και τις θυσίες χιλιάδων Ελλήνων, και πόσο μάλλον θα πρέπει να σεβαστούν και τα σωματεία τα οποία εκπροσωπούν τις αλυσμόνητες πατρίδες. Όταν εκατόμβες θυσιών με γενοκτονία όπως έγινε των ποντίων αλλά και θρακιωτών και πικροσιατών, 354.000 ήταν οι Έλληνες πόντιοι και συνολικά ήταν 1.100.000 που χάσαν τη ζωή τους. Ζούμε ένα προγκρόμα από τη γειτονική χώρα, είναι μια φασιστική χώρα, δεν σέβεται διεθνές δίκαιο, δεν σέβεται τίποτα. Τους καλούμε λοιπόν, τους εδώ κυρίως. Και όταν λέω να ανατινάξω το σύμπαν, να τρέξουν παντού μέχρι και στο Συμβούλιο Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών και στο Διεθνές Δικαστήριο να προστρέξουν, διότι χωρίς κατηγορία κρατούνται προφυλακισμένα δύο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Σε ομοιρία, εχμάλωτη. Και από την άλλη μεριά βγήκε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν να μας κάνει και μαθήματα δημοκρατίας και ότι στην πατρίδα του λειτουργεί η δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη? 150.000 έχει κλείσει τις φυλακές, 150.000 έχουν χάσει τις δουλειές τους και 400.000 Τούρκοι πολίτες είναι υποδιερεύνηση από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για πιθανή συμμετοχή σε αυτό το υποτιθέμενο πραξικόπημα, το οποίο, όπως είπαν και ξένες διεθνείς υπηρεσίες, ήταν εν πολύς κατασκευασμένο. Εν όψη των Αγίων Ημερών του Πάσχα εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και ήθε αυτές οι οικογένειες να γιορτάσουν μαζί με τα παλικάρια τους. Αρένα 89,4.